Ο Ζωζέ Σα, όχι και άδικα, χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο έξυπνες μεταγραφές ομάδων στην Premier League. Εξαιρετικές εμφανίσεις, με τους Γούλφς να βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογικής κατάταξης με 31 βαθμούς και στο μείον 5 από την πρώτη πεντάδα. Η γνωστή ιστοσελίδα Athletic ετοίμασε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Ζωζέ Σα, έχοντας ως τίτλο ένα ρητορικό ερώτημα. Είναι ο Ζωζέ Σα η καλύτερη μεταγραφή της χρονιάς? Οι αριθμοί πάντως αναφέρουν ότι ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει 5,56 λιγότερα γκολ από όσα θα έπρεπε να έχει δεχτεί, τα expected goal δηλαδή, και δίχως αμφιβολία η φετινή σεζόν είναι εξαιρετική. Ο Diego Simeone έχει αποδείξει πως την κυριολεξία δεν μασάει από επιθέσεις ή αντιδράσεις αντιπάλων, και αυτό το απέδειξε για ακόμα μια φορά με τους οπαδούς της Real Sociedad πριν την αναμέτρηση του κυπέλου. Καθώς οπαδοί των γηπεδούχων επιφύλασαν πολύ άσχημη υποδοχή στην Ατλέτικο, επιτέθηκαν στο ένα από τα δύο πούλμαν της αποστολής, με τον Σιμεώνε να μην μένει με σταυρωμένα τα χέρια και να αρχίσει να διαπληκτίζεται, βρισκόμενος μέσα στο πούλμαν. Ο Αντώνιο Κόντε πανηγύρισε έξαλλα την απίστευτη ανατροπή από το 95 στο 97 της Τότεναμ απέναντι στη Λέστερ, με το σκορ 2-3 και μεγάλο ηγέτη των Σπέρς τον Μπεργκβάιν, καθώς ήταν αυτός ο οποίος με την εξαιρετική του εμφάνιση αλλά και τον γκολ του στο τέλος σφράγισε την πρόκριση, με τον Ιταλό τεχνικό της Τότεναμ να τονίζει χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά δεν πίστευα ότι αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι. Η Τότεναμ έδειξε ότι δεν ήθελε να τα παρατήσει». Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στο 82ο λεπτό και ολοκλήρωσε την ανατροπή της Αλκμαρ απέναντι στην Τβέντε στην κόντρα με τον Δημήτρη Λιμιό, και κάπως έτσι πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλου Ολλανδίας. Ο Έλληνας στράκερ ήταν αυτός ο οποίος με γκολ στο 83 χάρισε τη μεγάλη πρόκριση, και βεβαίως στην δική του κόντρα με τον Λιμιό ήταν αυτός ο οποίος πανηγύρισε.